Γεια σας, αυτή είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης. Σήμερα μαζί μας ο Κωνσταντίνος Ζάλιαρης. Καλησπέρα. Πριν περάσουμε στις τρεις κατηγορίες, μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη κατηγορία, ενδεκάδα της αγωνιστικής. Σου υπενθυμίζω, σύστημα 4-4-2. Ωραία. Δεν βάζουμε περισσότερους από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας στην ενδεκάδα. Να υπάρχει ένας πλουραρισμός. Ούτε το 4-4-1 θες να βάλουμε κάτι. Ωραία, εντάξει, οκ. Τερματοφύλακας, κόκκινη κατά τον Πανιόνιο. Αν και έχασε ο Πανιόνιος, μέχρι να χάσει είναι ο άνθρωπος που κρατάει τον Πανιόνιο στο παιχνίδι. Και τι να σταματήσει. Δηλαδή, τον γκολ που έχει βάλει ο Πανετολικός δεν πιάνεται. Τετράδα της άμυνας. Γκάλο δεξί μπακ. Σεμέντο και Μόρα στο κέντρο της άμυνας. Και αριστερό μπακ ο Τσιμίκας. Έχεις κάποια διαφωνία. Τσιμίκα, γιατί έβαλες. Τι έκανε. Τσιμίκας εξαιρετικός από αριστερά όλο τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο Γκάλο δεξιμπάκ, ναι, ο Μόρας, okay, κράτησε λίγο 0. Εντάξει, σταθερός Μόρας, τα κάνει αυτά συνέχεια με την ΑΕΛ. Σεμέδο καθάριζε όποια μπαλιά πήγαινε από ψηλά, πεταγόταν και την έδιωχνε. Οπότε τετράδα άμυνας, ναι, okay, τη δέχομαι. Πάμε και στη τετράδα στα χαφ, πάλι νομίζω θα συμφωνήσεις. Δεξιά Βέρντε, αριστερά Λάρσον και δύο κεντρικά χαφ, ο Ρώσα με τον Ανδρούτσο. Ο Βέρντε είναι εξαιρετικός, δηλαδή τον βλέπεις και δεν ρίχνει ποτέ την απόδοσή του. Ταχύτατος, αποτελεσματικός. Δύο γκολ. Έχει πάρει εξαιρετική μπαλιά από τον Ολιβέιρα με το ψηλό κρεμαστό που αρχικά ήταν ακυρωθεί, αλλά δεν ακυρώθηκε. Ο Λάρσον έχει βάρει εξαιρετικό γκολ. Πολύ ωραίο φάλτσο. Το οποίο μπορείτε να το ψηφίσετε στο site Super League Nivea Men Best Goal. Όπως και τον γκολ του Ρώσα μπορεί να το ψηφίσουν. Και τον γκολ του Ρώσα ακριβώς του Πανετολικού. Και ποιον άλλο μου είπες για τα χαφ. Και τον Ανδρούτσο που έχει βάλει τον γκολ της νίκης στον Ανδρόμητο που τον κρατάει ζωντανό για την είσοδο στα playoff. Ο Ανδρούτσος παίρνει τη θέση στην 11, αλλά τώρα να είσαι ατρόμητος, να έχεις να σκοράρει σε 9 μάτς και να σου βάζει γκολ άνθρωπος που δεν είναι η δουλειά του αυτή. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και τον Γκυγέρμι από Ολυμπιακό που έχει κάνει ένα τεράστιο μάτς η Τούμπα, αλλά έχουμε βάλει δύο παίκτες από τον Ολυμπιακό του σε μέντε και Γκυγέρμι ή μπα θα έβαζες όμως. Γκυγέρμι θα βάζεις, okay. Πάμε και στους δύο επιθετικούς. Εδώ ίσως να δικήσουμε κάποιον, αλλά νομίζω ότι καταλήγουμε σε Αραβίδη και Χαουρέγγι από Αστέρα Τρίπολης. Αραβίδης, δύο γκολ στο ντεπούτο του με τη Λαμία μετά από πάρα πολύ καιρό που είχε να αγωνιστεί. Και ο Χαουρέγγι κάνει το 1-1 στο μάτι του Παναθηναϊκού. Ναι, Αραβίδη σίγουρα. Και είναι γκολ σεντερφορίσια. Είναι και η κεφαλιά, ναι. Είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να βρεθεί. Είναι και το σούτ, το γυριστό είναι πολύ καλό. Οπότε σίγουρα βρίσκεται δεκάδα. Τώρα Χαουρέγγι, ναι. Επειδή είδα λίγο την ΑΕΚ, θα έβαζα ίσως τον Ολιβέιρα κάπου δίπλα του. Δεν έχει σκοράρει, έχει μοιράσει assist. Αλλά οι ενέργειές του, ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που προσφέρει σε ένα πολύ θετικό μάτς για την ΑΕΚ, μου προξένησαν την εντύπωση. Δεν είχαμε πολλά γκολ από επιθετικούς. Ναι, θα μπορούσε να μπει και ο Ιντέγε, το οποίο το γκολ ουσιαστικά εξασφαλίζει, όχι ουσιαστικά και μαθηματικά εξασφαλίζει τον ΑΕΚ στα play-off. Το 2-2 επαναφορά, αλλά ναι, οκ, είχα Χαουρέγγι λόγω σημασίας. Έχω μια ένσταση για τον τρόπο που έχει βγει ο διούδης. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Σου δείχνω τρεις φωτογραφίες, διαλέγουμε ποια θα είναι η στιγμή της αγωνιστικής. Mm-hmm. Πρώτη φωτογραφία, όλο το σλάλομ καρέ-καρέ του Τσιμίκα από το κέντρο μέχρι και το σουτ και ο πανηγυρισμός του. Ναι. Ο πανηγυρισμός σου και είναι νομίζω κάτι συνηθές. Έχει πάθος το παιδί. Το σλάλομ που κάνει τον βοηθάει πάρα πολύ σωματότυπο στην τρίπλα στο να αλλάξει κατεύθυνση χωρίς να πειράξει την μπάλα και να πεταχθεί πάλι από αριστερά. Καθόλου εύκολο. Έχει και δύο αντιπάλους πάνω. Ακριβώς, κάνει και το σουτ. Δεύτερη φωτογραφία. Τρομερό πλάνο. Τρώει κόκκινο λιβάγια επίτηδες γιατί συμπλήρωσε κάρτες. Δεν θα χάσει ένα μάτς. Ναι. Πηγαίνει στον πάγκο και τρώει τη φάπα από τον Καρέρα. Είναι τρομερό στιγμιότυπο γιατί είναι και δύο φάτσες τρομερές. Κοίτα, okay. Υπό άλλες συνθήκες θα γινόταν αυτό, θα μου πεις όχι. Όχι. Ναι, ο Λιβάγια μας έχει συνηθίσει κάτι τέτοια. Είτε στις κάρτες, στις αποβολές, είναι λίγο παιδί που δεν συγκρατείται. Εντάξει, τώρα του είναι πάλι να δει αντιφάει την κόκκινη. Ναι, μια τελευταία αγωνιστική να χάσει για να παίξει τα πλοία. Σωστά. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι ήταν αρκετά αστείο και δεν θα το έκανε κάποιο άλλο. Ότι... Όχι. Μπράβο, παλικάρι μου που έχει αποβληθεί και μα αφήνει με 10 παίχτες. Αλλά εντάξει, ήταν και στο 3-0 οπότε. Τρίτη φωτογραφία, ξανά από το ντέρμπι, η αγκαλιά Φερέιρα Μαρτίνς. Γιατί τη βάζουμε αυτή, εκτός ότι είναι δύο Πορτογάλοι που βρίσκονται ξανά σε ντέρμπι, σου θυμίζω ότι ο Φερέιρα ήταν ο υπεύθυνος που απολύθηκε ο Μαρτίνς από τον πάγκο της Κιμαράες. Ναι. Σε μάτς Μπράγκα και Μαράες τον είχε νικήσει ο Φερέιρα το Μαρτίνς και απολύθηκε μετά ο Μαρτίνς. Οπότε έχει τη σημασία της η φωτογραφία. Ναι, εντάξει, συμπατριώτες. Σε ένα ντέρμπι στο οποίο, αν δεν δώσεις το παράδειγμα εσύ που είσαι ο πρωταγωνιστής, ποιος να το δώσει με την ευχή όλων να κυλούσε ομαλά, κύλησε και ομαλά. Και δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη κόντρα, δεν είχαμε κάποιο νεύρο στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε, ναι, κάπως έτσι πάει. Πάει λυσιδωτά. Αν δώσεις εσύ το σωστό και το ήρεμο παράδειγμα απ' έξω,
θα μεταφερθεί και μέσα. Οπότε διάλεξε μια στιγμή τη αγωνιστική για σένα. Θα διαλέξω Τσιμίκα. Τσιμίκα. Ναι, θα πάει σε αυτό το ωραίο το σλάλο και στο νεύρο και στη φλέβα, στο λαιμό, στον πανηγυρισμό. Ναι, νομίζω ότι αυτό θέλει να βλέπει και ο παδός, νομίζω. Στιγμή τη αγωνιστική λοιπόν, όλο το σλάλο και ο πανηγυρισμό του Κώστα Τσιμίκα. Τρίτη κατηγορία, ο MVP τη αγωνιστική. Εντάξει, Κώστα Τσιμίκα. Ναι. Τα έχει κάνει όλα το παιδί. Είναι αριστερό μπακ. Ήταν ο καλύτερο παίκτη αμυντικά. Ήταν ο καλύτερο παίκτη επιθετικά. Τα έκανε όλα. Έχει συμμετοχή στον γκολ. Αναμφίβολα. Και είναι και το ντέρμπι που μπορεί να καθορίσει το πρωτάθλημα, γιατί πάει ο Ολυμπιακός. Είναι το συμπέντη του Ολυμπιακού, ναι, ακριβώς. Όπως θα είπες, και αμυντικά έχει κόψει, έχει δοκιμάσει και το πόδι του από απόσταση. Σωστά. Δεν το φοβάται, έχει και καλό σουτ. Δεν είναι ότι απλά το κάνει ίσα-ίσα για να απειλήσει. Πολύ ταχύτητα, πολύ τρέξιμο. Ήταν ο καλύτερος, σίγουρα, στο ντέρμπι. Με διαφορά λοιπόν από το δεύτερο MVP της αγωνιστικής, Κώστας Τσιμίκας. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.